Οι χώρε τώρα στα δυτικά, επειδή έγινε και μία σχετική δήλωση ε, σήμερα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχουν κάποιο λόγο να αγχώνονται, ε, κύριε Καταγιάννη. οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Μιλάω για τη Λετωνία, για την Εστονία, γιατί τη μίλησε για τη φύλαξη των ε, δ, δυτικών μα συνόρων. Θέλω να πω ότι καλά-καλά ε, θα μου πείτε, δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει να κάνει στην Ουκρανία, που να ξέρουμε τι θέλει να κάνει και παραπέρα. Όμω ε, υπάρχει ένα συμβολισμό στι δηλώσει, υπάρχει μία. Μια βαρύτητα, εν πάση περιπτώσει, στι διατυπώσει. Κοιτάξτε, ο Πούτιν ε, παίζει μια παρτίδα πόκερ. Και, σαν καλό παίχτη, ε, συνεχώ προσπαθεί να ανεβάσει του τόνου. Πολλέ φορέ υπάρχουν ε, απειλέ, οι οποίε θεωρεί ότι θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη αναστάτωση, όπω, για παράδειγμα, οι πυρηνικέ απειλέ. Mm. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό μπλοφάρει σε ό,τι αφορά πρώτον τα πυρηνικά. Γιατί είναι ορθολογικό παίχτη και γι' αυτό το απάντησαν και οι Γάλλοι ότι έχουν και αυτοί πυρηνικά. Δεν μπορεί να απειλεί τη Δύση με χρήση τακτικών πυρηνικών στο πεδίο τη μάχη. Και σε ό,τι αφορά τι απειλέ του εναντίον των βαλτικών χωρών ε, τη Σουηδία και Φιλανδία, επίση πιστεύω ακράδατο ότι μπλοφάρει. Ξέρετε που δεν μπλοφάρει, Δεν μπλοφάρει στη Μολδαβία. Όπου εκεί πέρα έχουμε μια παρόμοια κατάσταση, έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Αν λοιπόν mm. θεωρητικά αύριο χτυπηθεί η Μολδαβία, τι θα κάνουμε, mm. Θα πούμε ακριβώς αυτό που είπαμε για την Ουκρανία. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο με ανησυχεί. Επειδή ο διάδρομο. Άρα δηλαδή υπάρχει κίνδυνο στα αλήθεια να έχουμε μια ρωσική επιχείρηση και στα... στη Μολδαβία. Κοιτάξτε, η Μολδαβία είναι πάρα πολύ κοντά στην Οδυσσό. Αν λοιπόν ε, δημιουργηθεί ένα διάδρομο τροφοδοσία ε, τη πόλη με πολεμοφόδια, με καύσιμα, με τρόφιμα. Τότε ναι, γιατί μέσα στην ε, Μολδαβία υπάρχει μια αποσχισμένη δημοκρατία την οποία την ελέγχουν πλήρω οι Ρώσοι. Είναι η αποσχισμένη δημοκρατία τη υπερδνηστηρία. Mm. Έχει 3.000 Ρώσους Ρώσου στρατιώτε. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ η Μολδαβία. Με ανησυχεί όμω πάρα πολύ και το θέμα με την Πολωνία. Γιατί η Πολωνία αυτή τη στιγμή είναι ένα βασικό διάδρομο από τον οποίο περνάνε θελοντέ, όπλα, καύσιμα. Το γεγονό λοιπόν ότι χτυπάει τη Δυτική Ουκρανία, εκτιμώ ότι είναι πρώτον ένα μήνυμα προς τον ΝΑΤΟ, ότι προσέξτε καλά τι κάνετε. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να καταστρέψει τις υποδομές που υπάρχουν στο δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας, έτσι ώστε αν πέσει το Κίεβο, να μην συνεχιστεί η αντίσταση στο δυτικό κομμάτι mm. της Ουκρανίας, όπου εκεί πέρα βέβαια θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για αυτό να, γιατί υπάρχουν βουνά, υπάρχουν μεγάλα δάση. Επομένως εκεί πέρα και στέλνει ένα μήνυμα, αλλά και λειτουργεί λίγο προληπτικά. Mm -hmm. Με αυτή την προειδοποιητική διάσταση λοιπόν των ε, χτυπημάτων στη, στη Δύση, προειδοποιητική διάσταση, δηλαδή να τα ακούνε οι χώρε ε, τη Ανατολική Ευρώπη. Συμφωνείτε, κύριε Διακόπουλε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο σενάριο. Εντάξει. Θα μου πείτε. Εντάξει. Και η εισβολή στην Ουκρανία ήταν σενάριο που, που δεν το πιστεύαμε μέχρι, το μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά τώρα εδώ που φτάσαμε, δεν ξέρω. Έχουμε τα αυτιά μα ανοιχτά σε όλα. Ωραία. Θα σα πω την άποψή μου με λίγο ρίσκο. Απ' την αρχή θεωρούσε και είχαν υπάρξει μια σειρά γεγονότων διεθνών που του έκαναν και του καλλιέργησαν αυτή την εντύπωση ότι η Δύση δεν έχει το στομάχι, να το πω έτσι, για να μπει σε μια αντιπαράθεση. Και ότι αν τη φοβήσει και αν την τρομάξει, ότι αυτό έχει ένα στρατικό πλονέκτημα, ότι εγώ βάζω στρατεύματα και πολεμάνε. Μπαίνω, εσεί δεν τα βάλετε και φοβόσετε. Ε, Ενδεχομένω όλε αυτέ οι προειδοποιήσει, οι μπλόφε που είπε ο κ. Καθηγητή, Εντάσσονται μέσα σε αυτή την τη νοοτροπία και τη λογική που είχε για τη, για τη Δύση και την mm -hmm. κοσμοθεωρία που είχε για τη Δύση. Εν τούτης, και όντω έχει δίκιο και για το θέμα, ο κ. Καραγιάννης για το θέμα τη Μολδαβία. Η υπερνυστερία, η οποία ήταν και αυτή από πολλά χρόνια. Οι Ρώσοι κάναν πράγματα, απλώ κανεί δεν έδινε τότε σημασία. Mm -hmm. ε, την είχε καταστήσει μια χώρα μειωμένη κυριαρχία στη Μολδαβία. Απλώ κανεί δεν μίλαγε. Τώρα, εγώ πιστεύω, αλλά αυτό. Ε, ε, Παίρνω και, και ένα ρίσκο, Δηλαδή, να, δεν έχω καμ... ότι όταν θα τελειώσει όπω τελειώσει το θέμα τη Ουκρανία, η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση ούτε πολιτικά, ούτε στρατιωτικά, ούτε οικονομικά, για να μπει σε μια νέα περιπέτεια. Mm. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατηρήση αυτή και η αλήθεια είναι Έλληνα. Έχουν εκτιμηθεί τα δισεκατομμύρια τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι κυρώσει, μπορούν να υπολογιστούν μέχρι στιγμή στη Ρωσία. Έχει επιχειρηθεί να γίνει μια αναγωγή στη ζημιά που μπορεί να γράψει η Ρωσία, αντιπαραβάλλοντα τι σημερινέ κυρώσει με τι κυρώσει που είχε επιβάλει η Δύση στην κρίση τη Κρυμαία. Γιατί έχει το... μια σημασία αυτό που λέει ο κ. Διακόπτη. Ένα πράγμα να. είναι τι θέλει, ένα άλλο πράγμα είναι τι μπορεί τι θα μπορεί. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσει θα κοστίσουν περισσότερο σε σχέση με την κρίση τη Κρυμαία και τι τότε δυτικέ κυρώσει. Είναι πολύ πιο ισχυρέ οι κυρώσει και κυρίω δεν μπορούν να αποσυρθούν εύκολα. Δηλαδή, ακόμα και στο σενάριο του συμβιβασμού, η Ευρώπη στη σχέση τη με τη Ρωσία δεν θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν το 2021 στο τέλο. Ε, κύριε Καραγιάννη, ένα πράγμα λοιπόν στο οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι, ένα πράγμα το οποίο υποτίμησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν το σθένος της αντίστασης, Έτσι, ο χρόνος που θα του έπαιρνε, εν πάση περιπτώσει, για να λυγίσει στην Ουκρανία. Τι άλλο υποτίμησε. Υποτίμησε το Ζελένσκι. Ε, υποτίμησε, επίσης, συμφωνήσαμε, την ακαριέα αντίδραση της Δύσης. Μήπως αυτό το πρόσωπο, τελικά, ο, ο Ζελένσκι, έχει παίξει ένα ρόλο που κανείς δεν περίμενε. Θα ήθελα, άμα μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Ναύαρχο. Έχει απόλυτα δίκιο σε ό,τι αφορά την παρανόηση του Πούτιν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δύση. Οι συνομιλητέ του Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια ποιοι ήταν, ήταν η Λεπέν, ήταν ο Μπερλουσκόνη, από την Ελλάδα ήταν η Χρυσή Αυγή. ήταν άνθρωποι άκρα δικραιά, οι οποίοι αναπαράγουν το ίδιο αφήγημα ότι η Δύση πεθαίνει, η Δύση παρακμάζει, ότι η Δύση δεν είναι αρκετά αντρική. Θέλω να το τονίσω Άρα, αυτό. Άρα λέτε δεν είχε σωστέ προσλαμβάνουσε, δεν Ακριβώς. είχε Ακριβώ. Και... είναι δυνατόν ο πρόεδρο μια χώρα σαν τη Ρωσία να μην έχει σαφή εικόνα των. Κύριε Κωσιόνη, είδατε όπω και όλοι μα πώ αντιμετώπισε τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών τη Ρωσία. Σε παγκόσμια μετάδοση. Τον ταπείνω από εσά όλου. Τα τελευταία λοιπόν δέκα χρόνια υπάρχει κάτι το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν ασχολιόμαστε και συστηματικά με Ρωσία, κατά πιστεύματα. Υπάρχει μια συγκεντρωπή εξουσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ισχυρό ανήρ. Δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών. Έχει γίνει η Ρωσία η βόρεια Κορέα τη Ευρώπη. Επομένω, ναι, ένα άνθρωπο παρανόησε, ένα άνθρωπο έκανε μια ε, στρατηγική επιλογή, η οποία αποδεικνύεται στο πεδίο των μαχών λαθασμένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ζελένσκι. Είναι προφανώ ένα άνδρα, γιατί αυτό είναι, αυτό είναι το καθεστώ στην ουσία. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο αυτό. Ένα άνδρα, λέτε όμω, ο οποίο δεν έχει σωστέ πληροφορίε, ο οποίο παρασύρθηκε από του συνομιλητέ του στη Δύση. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Από την αλαζονία του προφανώ από τη μία, ε, λόγω τη ψυχολογική κατάσταση που διαμορφώνει σε έναν άνθρωπο, ε, χωρί αμφιβολία το να είναι 20 και πλέον χρόνια στην εξουσία αλλά θέτε, θέτεται και ένα θέμα επάρκειας των πληροφοριών που είχε αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό μπορώ να το στηρίξω και με άλλα επιχειρήματα. Κοιτάξτε δηλαδή τι έγινε στην Ουκρανία. Θεωρούσε ότι οι Ουκρανοί μόλις δούνε τις πρώτες φάλαγγες ρωσικό τάξ, θα τα βάλουν στα πόδια, θα παραδοθούν, γιατί... Είναι μια πολύ μικρή χώρα σχέση με την Ρωσία. Είναι μια δύναμη χώρα η οποία δεν κατάφερε να πολεμήσει ούτε καν για την Κρυμαία, όπω είπατε, το 2014. Τι λοιπόν υποτίμησε αυτό. Δεν υποτίμησε απλά τον Ζεννέσκι, ο οποίο ε, αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται μια ηγετική φυσιογνωμία. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εξάλλου έχει και δικά του προσωπικά βιώματα. Έχει χάσει ένα κομμάτι τη οικογένειά στο ολοκαύτωμα. Έχει μεγάλη σημασία ότι είναι Εβραίο, γιατί οι Εβραίοι τη Ουκρανία ήταν παρτιζάνοι. Mm. Οι Εβραίοι τη Ουκρανία πολεμήσαν του Ναζι. Και γι' αυτό χάσανε και τόσου ανθρώπου στη διάρκεια τη κατοχή. Επομένω, υποτίμησε και την ηγεσία τη Ουκρανία, αλλά υποτίμησε, ξέρετε κάτι, υποτίμησε τι νέε γενιέ Ουκρανών, οι οποίοι ναι, μεν ομιλούν τη ρωσική. Όλοι στην Ουκρανία ομιλούν τη ρωσική. Όλοι είναι ρωσόφωνοι. Αλλά υπάρχει μια νέα ταυτότητα εδώ και 30 Διαπνέονται χρόνια. Διαπνέονται από άλλε αξίε, εν πάση Είναι μια νέα γενιά ανθρώπων, την... οι οποίοι είναι δυτικόστροφοι, ονειρεύονται να γίνουν κομμάτι τη Ευρώπη, θέλουν να ταξιδεύουν, Θέλουν να σπουδάζουν σε δυτικά πανεπιστήμια, θέλουν να απολαμβάνουν κάποιε ελευθερίε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ουκρανία ήταν μια ιδανική δημοκρατία. Mm. Προφανώ ήταν μια ελλειπή δημοκρατία, με πάρα πολλά προβλήματα, με πολύ μεγάλη διαφθορά. Όμω δεν αντιλήφθηκε και κάτι άλλο. Ότι ο ρωσικό στρατό, δηλαδή ο σοβιετικό στρατό στο παρελθόν, μετά το 1945 δεν έχει κάνει ποτέ μια τέτοια επιχείρηση. Ο αστερίσκο είναι το Αφγανιστάν, όπου εκεί χάσανε. Mm. Πώ λοιπόν μπορεί να εισβάλλει σε μια χώρα να την καταλάβει, Είναι τόσο εύκολο. Απλά στέλνει τα τάγκ. Ξέρετε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν χτυπάνε τόσο πολύ τα τάγκ όσο χτυπάνε τα φορτηγά που μεταφέρουν καύσιμα και τρόφιμα. Γι' αυτό κοιτάμε και είδαμε και σκηνέ Ρώσων στρατιωτών να μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ και να κάνουν πιάτσικο. Mm. Δεν έχουν να φάνε. Επίση, κάτι άλλο το οποίο μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση είναι ότι στην αρχή έλεγε ότι δεν υπερετούν κληρωτή στην Ουκρανία μέχρι που άρχισαν να βγαίνουν μανάδε οι οποίοι συμμετέχουν στο αντιπολεμικό κίνημα τη Ρωσία από τα χρόνια τη Τσετσενία. Και ξέρετε, στη Ρωσία μπορεί να συλληφθούν οι πάντε εκτό από τι γυναίκε. Mm. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα. κώδικα, α πούμε, αξιών που απαγορεύει στη ρωσική αστυνομία, στη μιλίτσια, να συλλάβει μητέρε. Εκτό τη που σειράει ναι, μητέρες, αυτή μητέρες, ήταν μια άλλη περίπτωση. Για να τελειώσω λοιπόν ε, την πρότασή μου. Δήλωσαν λοιπόν προχθέ ότι δεν υπερετούν κληρωτή. Δεν υπεραιτεί ο Κλειωτή. Θα σας πω λοιπόν γιατί υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να μπει η Λευκορωσία. Είναι τόσο μεγάλες οι απώλειες των Ρώσων που χρειάζονται πλέον νέο αίμα. Mm. Πιθανό λοιπόν να μπουν οι Λευκορώσοι. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται Σύριοι μαχητές. Οι οποίοι τι είναι αυτοί οι Σύριοι μάχητε, δηλαδή για κάτσε εδώ να ρωτήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι Σύριοι μάχητε. Ισλαμιστέ είναι, είναι. Λοιπόν. Ισλαμιστέ είναι. Mm. Είναι. οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν και πολέμησαν στον Αγγόνο Καραμπάχ. Είναι επαγγελματίε, μισθοφόροι, στρατιωτικοί, είναι. Τι είναι. Η σκυλιά του πολέμου είναι. Αυτή είναι η έκφραση, άμα τη μεταφράσουμε από πολέμου. τα αγγλικά στα... Ναι. στα, ελληνικά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Είναι το έρχονται... αντίστοιχο αυτών των Σύριων μαχητών που, 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 περιφέρει και ο Ερντογάν ναι. ε, διάφορα πεδία μαχών. Στο... Είναι Σύριοι οι οποίοι έχουν κάνει μέσα στον πόλεμο τη Συρία ψήθηκαν, πολέμησαν κτλ. Και, και τώρα συνεχίζουν την καριέρα κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικά. Εθελοντικά. Ε, επαγγελματικά. Όχι, εθελοντικά. Εθελοντικά. Από εθελοντικά, τα 400 δολάρια το μήνα, θα πάνε στα 400 την ημέρα. Αυτέ είναι οι διαφορέ. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί εμένα είναι ότι ναι, μεν, κάνει διαπραγματεύσει και φαίνεται εκεί πέρα ένα φω. Αλλά από την άλλη, στο πεδίο βλέπουμε κινήσει οι οποίε δείχνουν ότι προετοιμάζεται mm. για έναν μεγαλύτερο πόλεμο. Δηλαδή, όταν μεταφέρει κόσμο από τη Μέση Ανατολή όταν αρχίζει και κάνει στρατηγικού βομβαρδισμού, όταν χτυπά. Το μεγαλύτερο πόλεμο είναι να αναπληρώσει οι δυνάμει που χάνει. Υποθέσει εργασία κάνουμε εδώ πέρα, αλλά εγώ βλέπω και κάποιε κινήσει. Οποίες... Υπάρχει και το σενάριο ότι θέλει του Σύρου μαχητέ για να μπουν αυτοί με στην πόλη. Και άμα μπουν στην πόλη, Στις τι θα πόλης. κάνουν, κυρία Κωσίνη, θα Εντζέρω. κάνουν σφαγέ αυτοί ε, οι άνθρωποι. Ε, Δεν έχουν την πειθαρχία ενό τακτικού στρατού. Άλλωστε... θα κάνουν εθνοκάθαρση. Θα σκοτώσουνε κόσμο. Επομένως υπάρχουν και κοινή στο πεδίο. Πολλές φορές έχει υποθεί πως ο είναι η πόλεμη των πόλεων.